έχω την εντύπωση ότι πάει να αποκοπεί το χωριό τελείως. Και είναι υπαρχιακός δρόμος, είναι 10 χωριά από εδώ και πάνω. Προβλήματα δημιούργησε η έντονη βροχή των τελευταίων ημερών σε περιοχές του νομού Ηρακλείου. Οι κατολισθήσεις και οι καταπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος από Βούτες προς Παγνή. 73χρονο και δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Πρώτη φορά στο χωριό μας έγινε αυτό το πράγμα. Πιστεύω δηλαδή ότι είναι θεομηνία, δεν είναι. Και δεν ξέρω στο νομό Ηρακλείου, δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα μέτρο νομίζω και 20 πόντους έχει κάνει τώρα νερό. Άμα υπάρχει κίνδυνος, από το κίνδυνο δεν πρέπει να παίρνουνε. Το ίδιο συμβαίνει του δρόμου την προηγούμενη νεροποντή, πριν ένα μήνα περίπου, που έκλεισε τον αγροτικό δρόμο από κάτω που επικοινωνεί με κατοικίες. Συν το γεγονός ότι είναι επικίνδυνος ο δρόμος αυτός, γιατί προχωράει όπως λένε η μηχανική στη φθορά του. Πλακώθηκε ένα κουνελοστάσιο και ευτυχώς δεν ήταν άνθρωπος μέσα και γλίτωσε. Ναι, από κάτω είναι κούφιο. Και αν αυτή τη στιγμή περάσει ένα βαρύ αυτοκίνητο, τώρα μια ταλίκα ή ένα λεωφορείο, υπάρχει περίπτωση να θυμίσουμε θύματα. Εάν δεν φτιαχτεί γρήγορα, θα έχουμε πρόβλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η καθίζηση στο δρόμο ήταν αποτέλεσμα της καταστροφής ενός υπόγειου αγωγού. Οι αρμόδιοι να μπορέσουν να το σάσουν γρήγορα την κεντρική γραμμή. Αυτό ξέρω μόνο. Πολιτική προστασία κινήθηκε και όλοι, αλλά το διατάσσανε πότε θα φτιάχνουν τα έργα τα οποία χρειάζονται. Εάν δεν έρθει δηλαδή να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτή τη στιγμή την ιστορία, θα θρυνήσουμε θύματα. Με απόφαση της περιφέρειας Κρήτης, ο επαρχιακός δρόμος Ηρακλείου Βουτών, περίπου ένα χιλιόμετρο πριν την είσοδο στον οικισμό, θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεοτέρας λόγω καθιζήσεων. Οι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν εναλλακτικά την διαδρομή μέσω σταυρακίων ή μέσω καλεσών.